για πάμε τώρα στον καθηγητή παθολογίας, ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλο. Να δούμε και για την ανοσία. Καλημέρα κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Καλημέρα σας. Πού νομίζετε ότι βρισκόμαστε σήμερα? Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο ότι έχουμε έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει και επίσης έναν κόσμο ο οποίος έχει ελλιπώς εμβολιαστεί και έναν κόσμο επίσης που πίστεψε ότι τα εμβόλια είναι πανάκια. Αυτά τα τρία αποτελούν νομίζω ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο μας λένε ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη ακόμη και σήμερα να αντιμετωπίσει την πανδημία. Ναι. Που σημαίνει αυτό τι? Ότι εξακολουθούμε να μην ρίχνουμε βάρος στα μέτρα δημόσιας υγείας? Νομίζω ότι και αυτό ισχύει. Δηλαδή ότι καλλιεργήθηκε η αίσθηση στον κόσμο ότι με το εμβόλιο τελειώνουμε και συνεπώς πρώτον νομίζω ότι ξεσαλώνουμε, δεύτερον νομίζω ότι δεν κατανοούμε ότι οι εμβολιασμένοι μπορεί να κολλήσουν και να μεταδώσουν και εφόσον δεν το κατανοούμε αυτό οι εμβολιασμένοι πραγματικά αποδεικνύεται ότι μπορεί να κολλήσουν, να μεταδώσουν απλά πολύ λιγότερο και θέλω να το ξαναπώ αυτό, πολύ λιγότερο από τους μη εμβολιασμένους. Και επίσης δεν θα πεθάνει κανείς ή ελάχιστοι θα πεθάνουν και αυτοί θα έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αλλά μπορεί και οι εμβολιασμένοι να συντηρήσουν τη διασπορά. Ναι. Οπότε πρακτικά το λογικό ερώτημα με βάση αυτό που έχουν πει πια για το maximum των 6 μηνών είναι ότι θεωρητικά ή πρακτικά, εσείς θα μας το πείτε, εσείς είστε ο καθηγητής ανοσολογίας, ανεμβολίαστος είναι και κάποιος που έχει παρελθεί το εξάμηνο των δύο δόσεων. Κατ' εμέ δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν κύτταρα μνήμης τα οποία με την πρώτη επαφή με τον ιό ενεργοποιούνται ξανά. Προφανώς δεν έχουν μεγάλο απόθεμα αντισωμάτων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και συμβαίνει. Δεν έχουν, δηλαδή πέφτουν οι τίτλοι. Αυτό τι σημαίνει, μισό λεπτό, πρακτικά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ότι αν πέφτουν οι τίτλοι μπορώ να κολλήσω και μπορώ να μεταδώσω. Σίγουρα μπορούμε να κολλήσουμε, σίγουρα να μεταδώσουμε, αλλά πολύ γρήγορα αναπτύσσεται πάλι ανοσολογική απάντηση, γιατί υπάρχει μια ανοσολογική. Για μένα, αλλά για το διπλανό μου μπορώ να τον κολλήσω. Άρα, αν είμαι χωρίς τεστ, μπορεί τα να είμαι. Όχι, να το καταλάβουμε, κύριε καθηγητά. Αν εγώ λοιπόν είμαι ανέλεγκτος, εννοώ χωρίς τεστ, μπορώ να σας κολλήσω, αλλά εγώ πρώτον έχω την αυταπάτη ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος που σας κόλλησα, και εσείς να έχετε την αυταπάτη ότι δεν σας κόλλησα εγώ. Γιατί είμαι ανέλεγκτος. Καλά το λέω? Καλά το λέτε. Απλώς θέλω και εγώ να πω ότι καμιά φορά αυτό σημαίνει ότι όλοι είμαστε ήδη σε ό,τι αφορά την ευθύνη μας για τη διασπορά. Δεν είμαστε ίδιοι. Όντως, αυτοί που έχουν εμβολιαστεί μπορούν να πούμε, αν είχε εμβολιαστεί ας πούμε το 80-90% του πληθυσμού, δεν θα είχαμε τέτοιες διασπορές. Θα είχαμε 2-3 θανάτους την ημέρα. Δεν θα είχαμε 60-50, επομένως... Μισό λεπτό, άλλο η θάνατη, μισό λεπτό, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, μισό λεπτό. Άλλο η θάνατη, άλλο η διασπορά. Η διασπορά δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πεθάνεις, ιδίως αν είσαι εμβολιασμένος θα την περάσεις και ελαφρά. Το ερώτημα είναι πώς πας τη διασπορά, μόνο με το εμβόλιο. Η απάντηση είναι και με μέτρα προστασίας, ατομικής προστασίας. Οι αποστάσεις πρέπει να τηρούνται παντού, σε όλο την έκφανση της κοινωνικής ζωής. Έτσι, η μάσκα πιθανώς όταν υπάρχει συνωστισμός, εγώ και στον δρόμο τη βάζω, ενώ την έχω στο χέρι τη βάζω γιατί βλέπω ότι συνωστίζεται κόσμος. Η πιθανότητα βέβαια να κολλήσουμε στον ελεύθερο χώρο είναι πολύ μικρή, αλλά αποστάσεις πρέπει να τηρούνται, μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει να τηρούνται και φυσικά δεν μπορεί να κλείνεις απλά ένα μαγαζί και να πηγαίνεις εδώ στα MacArthur Glen και να γίνεται τη τρελή στο πανηγύρι, να είναι πατής με πατώ σε όλοι. Δηλαδή φαίνεται ότι και η ψυχολογία της εφαρμογής των μέτρων δεν είναι ενιαία. Άρα εδώ το ζήτημα είναι λοιπόν τι στρατηγική επιλέγεις κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η στρατηγική που επιλέγεις έχει μεγάλη σημασία
και πιστεύω ότι πρέπει να προληφθεί η επικίνδυνη επαφή, έστω και αν τα τηλέφωνά μας, τα κινητά μας, όλοι έχουμε ένα κινητό, συνδέονται με GPS και παρακολουθούνται. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ξέρω ότι αυτό είναι στέρηση της ελευθερίας, αλλά μπορεί, το κάνουν στην Κίνα. Ήρθατε σε επαφή με τον τάδε που είναι ήδη θετικός. Καθίστε μέσα 7 μέρες. Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς. Διότι αλλιώς θα πήξουμε. Το εμβόλιο είναι πολύ χρήσιμο. Το είχαμε πει από την αρχή. Πανάκια δεν είναι. Χρήσιμο είναι. Τα υπόλοιπα μέτρα οφείλουν να εφαρμόζονται. Υπάρχουν. Υπάρχει επαρκής επιδημιολογική επιτήρηση, χνηλάτιση. Από μόνο. Τότε πώς θα σπάσει τις αλυσίδες. Εγώ δεν έχω δει κανένα σχέδιο σωστής δειγματοληψίας από τον ελληνικό πληθυσμό. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο στα αμιγώς επιστημονικά, γιατί υπάρχει βροχή ερωτημάτων εδώ. Ζήτημα πρώτο, ρωτούν πάρα πολύ. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, δεν θα έπρεπε αντιστοίχως μέτρα τέστινγκ εμβολιασμένων και ανεμβολιαστών να υπάρχει και στις εκκλησίες? Ναι, η απάντηση είναι ναι. Δεύτερο ερώτημα. Αν κατά μέσο όρο 6 με 7 μήνες, 6 μήνες, έχουν πέσει οι τίτλοι, όπως είπε ο κύριος Βλαχογιαννόπουλος, όλες οι κατηγορίες ανεξαιρέτως πρέπει να πάνε σε τρίτη δόση ή χρειάζεται πρώτα να γίνει μια εξέταση, και αν ναι, ποια? Όλες οι κατηγορίες ανεξαιρέτως, κατά τη γνώμη μου. Ακόμη και αν έχω εγώ υψηλό τίτλο αντισωμάτων? Ακόμη και αν έχετε υψηλό τίτλο. Γιατί, θα σας πει κάποιος? Γιατί το να ελέγξουμε για υψηλούς τίτλους αντισωμάτων όλη την κοινωνία είναι δυσχερές. Ενώ το άλλο δεν κοστίζει τίποτα. Άλλο ερώτημα. Κατά τη γνώμη του κυρίου Βλαχογιαννόπουλου, μήπως θα έπρεπε να πάμε σε μία δωρεάν, μαζική, εκτεταμένη και στρατηγικά δειγματοληπτική κατάσταση τεστ σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό? Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση είναι ναι. Επόμενο ερώτημα. Υποτεθήστο ότι εγώ έχω κολλήσει τον ιό και έχω αποθεραπευτεί. Πρέπει να πάω στην γάμα των τριών δόσεων ή μίας δόσης? Των δύο δόσεων για μένα. Δηλαδή να κάνετε κανονικό εμβολιασμό δύο δόσεων. Δύο δόσεων. Άλλος εδώ. Τι γίνεται με τα περίφημα φάρμακα, τα μονοκλονικά και τα άλλα, κύριε Βλαχογιαννόπουλε? Διότι οι γιατροί, π.χ. για τη γρήπη, λένε με το Ταμιφλού έχουμε μία ασφάλεια. Εδώ. Τα φάρμακα πρέπει να εμβολιαστούν, πρέπει να χρησιμοποιηθούν απλώς αυτά που έχουμε διαθέσιμα. Είναι για ένα πολύ μικρό εύρος, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, προνοσοκομιακής φάσης της νόσου. Αυτό το μικρό εύρος θα πρέπει να ανιχνευτεί. Για να ανιχνευτεί πρέπει να έχει ο κάθε άρρωστος στο γιατρό του. Άλλος... Αυτό σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή. Άλλος ακροατής, ο φίλος ο Γρηγόρης. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται φέτος με το 63% του πληθυσμού και το 72% των ενηλίκων εμβολιασμένο πλήρως να έχουμε αύξηση των κρουσμάτων? Η ανεμβολία στη φταίνε? Η ανεμβολία στη φταίνε σίγουρα. Οι εμβολιασμένοι επίσης φταίνε, υπό την έννοια κυρίως ότι δεν έχουν κατανοήσει ότι το εμβόλιο δεν είναι πανάκια, δεν είναι απόλυτη προστασία και μολύνονται και μεταδίδουν. Πώς πρέπει να πορευτούμε λοιπόν? Εμβολιασμός του πληθυσμού πάνω από τα 20 χρόνια όλου του ελληνικού πληθυσμού και τήρηση των μέτρων προστασίας, έστω και αν αυτό εφαρμοστεί μέσω GPS και ελέγχου των κινητών μας τηλεφώνων και των θέσεών μας και των επαφών μας. Όλων? Να το ρωτήσω εγώ. Όλων ή θα τους διαχωρίσετε? Όλων. Όλων. Εγώ δεν διαχωρίζω. Σας το λέω από τα τώρα, κύριε, που σε χείνη μου, ότι οι εμβολιασμένοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν οι ανεμβολίαστοι. Τις ίδιες. Ακροατής έκανε, μισό λεπτό, τη δεύτερη δόση το Μάρτιο και είχε και παρενέργειες. Να κάνει την τρίτη δόση? Και μάλιστα μου γράφει εδώ αστάθεια, αριθμίες και τα λοιπά. Να κάνει την τρίτη δόση? Να κάνει την τρίτη δόση. Οι παρενέργειες αυτές είναι μέσα στην γκάμα των παρενεργειών, οι οποίες είναι αντιμετωπίσιμες εάν δεν είχε καινούργια απεικόνηση μαγνητικού τομογράφου στον εγκέφαλο που έδειχνε
μικροέμφρακτα τα οποία δεν υπήρχαν πριν. Μάλιστα. Να κάνει λοιπόν και την τρίτη δόση. Να μην φοβάται. Ο Θάνος, κύριε Βλαχογιαννούπουλε, τώρα που θα μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι σε κλειστούς χώρους, πιστεύετε σοβαρά ότι θα σταματήσει η διασπορά? Όχι, δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει η διασπορά και πιστεύω ότι οι εμβολιασμένοι έχουν τεράστιες ευθύνες όπως και οι ανεμβολίες. Ναι, μισό λεπτό. Όταν λέτε έχουν ευθύνες, του πώς θα τηρούν μέτρα, αλλά. Κάποιος... Για την τήρηση των μέτρων. Κάποιος όμως δεν πρέπει να το υποδείξει αυτό. Διότι αν το αίσθημα που καλλιεργείται είναι της πλήρους διασφάλισης, μέχρι τώρα ο κόσμος πίστευε ότι αποκτά ανοσία, δηλαδή δεν κολλά. Αυτό πίστευε ο κόσμος. Και δεν φταίει ο κόσμος γι' αυτό. Όχι, δεν φταίει ο κόσμος. Πάντα οι ηγέτες φταίνε, όχι ο κόσμος. Και επίσης και η πανεπιστημιακή κοινότητα φταίει, όχι ο κόσμος. Στον κόσμο δεν φορτώνω τίποτα εγώ. Τίποτα απολύτως. Ο κόσμος είναι και επιθυμίος και έχει δεχτεί με υπομονή πολλά πράγματα σε αυτή την πανδημία. Εγώ δεν φορτώνω τίποτα στον κόσμο, αγαπητέ φίλε κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Εμείς έχουμε ευθύνη μεγάλη. Εμείς οι επιστήμονες και οι κυβερνώντες βέβαια. Οι κυβερνώντες εξ αντικειμένου. Δεν το συζητάμε. Λέει εδώ ο φίλος ο Σπύρος. Καλημέρα στον κύριο Βλαχογιαννόπουλο. Εφόσον ασφαλή μέτρα δημόσιας υγείας είναι η μάσκα, είναι η απόσταση, είναι η χνηλάτιση, είναι η σωστή επιδημιολογική καταγραφή, είναι η απομόνωση κρουσμάτων και επαφών, μήπως θα έπρεπε η καμπάνια του εμβολίου να εστιάσει σε αυτούς που κινδυνεύουν περισσότερο και όχι στο σύνολο του πληθυσμού, ως το διαβατήριο της ελευθερίας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση μέτρων δημόσιας υγείας και έχουμε πέσει μόνο στα μέτρα τα περιοριστικά που τα πληρώνουν στην εστίαση? Να πω στο φίλο ότι αυτό το πράγμα σημαίνει διχασμό πάλι, έτσι, να μην το ξεχνάει αυτό. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Όλοι πρέπει να εμβολιαστούν πάνω από τα 20 χρόνια. Κάτω από τα 20 χρόνια δεν χρειάζεται. Πάνω από τα 20 χρόνια πρέπει να εμβολιαστούν όλοι όμως. Δεν θέλω δηλαδή να κάνω τέτοιο τύπου διαχωρισμούς. Κοιτάξτε, έρχονται με κάποιες κυβερνητικές κοινές υπουργικές αποφάσεις που λένε ότι μερικοί που έχουν θρομβοφιλία δεν πρέπει να εμβολιαστούν. Αυτές οι κοινές υπουργικές αποφάσεις είναι όλες λάθος. Εγώ βέβαια όταν την έχω στα χέρια και μου το ζητάει επιμόνως μια εργαζόμενη η οποία θα χάσει τη δουλειά της, οφείλω να πω με βάση αυτή την κοία μπορεί να μην εμβολιαστεί, να εξαιρεθεί το εμβολιασμό. Όλες όμως αυτές είναι λάθος. Αυτό σημαίνει ότι ούτε οι επιστήμονες είναι διαβασμένοι, ούτε η κυβέρνηση είναι διαβασμένη. Και γι' αυτό δεν θέλω να διαχωρίσω τον κόσμο. Φταίμε εμείς. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, μήπως τώρα ακριβώς είναι που χρειαζόμαστε όλους τους γιατρούς? Δείτε τι γίνεται στην Πολωνία, ακόμη και στη Γαλλία. Και αυτή η ιστορία με την αναστολή να σταματήσει και να επανέρθουν όλοι οι γιατροί πίσω, διότι γονατίζει ο κόσμος στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ. Όχι, οι γιατροί έχουν μεγάλη ευθύνη, πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Δεν θέτω εγώ έτσι το σύστημα, γιατί πραγματικά σήμερα, ακούστε κάτι, χτες έμαθα ότι ένας από τους γιατρούς μας, τρεις εμβολιασμένος, πήγε, εντερλίκωσε, έφαγε, πήγε σε ταβέρνες χωρίς καμία προφύλαξη, γινόταν πατής με πατώσε κάπου στη Θήβα, στην Λιβαδιά. Τα περισσότερα κόπης του ιού, μου λύθηκε, τα περισσότερα κόπης του ιού, τα οποία έχουμε δει σε ασθενή. Τρεις εμβολιασμένους. Άρα του είχε το αίσθημα της πλήρους ασφάλειας. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα. Επομένως, οι γιατροί δεν μπορεί να συμπεριφέρονται έτσι. Οι γιατροί πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Θα πω στο φίλο. Εδώ μας λέτε για ένα συναδελφό σας εμβολιασμένο. Τρεις, ο οποίος. Ναι, αυτός ήταν ακριβώς, θέλω να πω, για το αίσθημα της ασφάλειας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι εμβολιασμένος. Εμείς τον απομονώσαμε. Ξέρουμε ότι δεν θα πάρει τίποτα. Δεν θα πάρει τίποτα. Δηλαδή θα. Αντιδράσει γρήγορα εναντίον του ιού. Αλλά επειδή μου λύνει, τον απομονώσαμε. Δεν μπορώ να δεχτώ ανεμβολίες τους, οι οποίοι σίγουρα θα μολυνθούν και θα μεταδώσουν. Για τους γιατρούς τουλάχιστον, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Απλά ξέρετε κάτι, η υποχρεωτικότητα είναι αντισυνταγματική υπό ποια έννοια. Και άλλες κατηγορίες εργαζομένων έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί και δεν εμβολιάστηκαν και κάνουμε το κορόιδο, όπως οι αστυνομικοί, όπως οι στρατιωτικοί, γιατί αν εκεί εφαρμοστεί ο ίδιος νόμος θα διάσουν οι στρατώνες, θα διάσουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Εκεί λοιπόν δεν τολμάει να το κάνει. Ωραία, γιατί αλλά πρακτική αξία. Και το κάνεις για παράδειγμα στο ιατρικό προσωπικό, όταν έχεις έλλειμμα γιατρών, γιατί να μην τους βάλεις μέσα με
με οριακά τεστ, να σας πω εγώ. Τους γιατρούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, όντως θα μπορούσε να κάνει το εξής. Αλλά αυτό εγώ θεωρώ ότι ναι. όταν συζητάμε γι' αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για να δικαιολογήσουμε το μη εμβολιασμό. Όχι, όχι, όπως, για να δούμε τι κάνουμε. Τέτοια, ναι, ναι. Σε τέτοια μικρά. Έχετε μικρά, δίκιο, αλλά εδώ μιλάμε για την επίγουσα ανάγκη, λέει ο φίλος. Αφήστε τώρα την να δείτε, ακούστε. Για την επίγουσα ανάγκη, ναι, να τους πει. Υπογράψτε ένα χαρτί ότι θα δουλεύετε στα COVID. Αφού εσάς δεν σας ενδιαφέρει ο εμβολιασμός και δεν πιστεύετε ότι μπορείτε να λειτουργήσετε ανεμβολίαστοι, διότι σε μια μονάδα COVID. Αυτό θα μπορούσε να τους το πει, να το υπογράψει. Ακούστε εδώ τι λέει άλλος ακροατής. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, λέει, μιλάτε για έλεγχο όλων των πολιτών ως αναγκαία λύση επίγουσα σημασίας μέσω των κινητών. Έχετε σκεφτεί, λέει, τις επιπτώσεις υπόλοιπου τομείς της ζωής? Μήπως θα έπρεπε να. Μισό λεπτό, ακούστε το όλο. Μήπως θα έπρεπε να επιμείνετε περισσότερο στην ενίσχυση του ΕΣΥ, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των μέτρων δημόσιας υγείας και όχι σε αυτό? Τελειώσατε. Λοιπόν, το ερώτημα. Έχουμε επιμείνει, τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει, επειδή όμως δεν εφαρμόζονται, ενώ το άλλο είναι. Δηλαδή δεν εφαρμόζονται από αυτούς που πρέπει και να την πληρώσει ο πολίτης πάλι. Ο πολίτης έχει και αυτό την ευθύνη του. Δεν ψηφίζω εγώ τις κυβερνήσεις. Ο πολίτης ψηφίζει. Εγώ εκεί που ήταν να ψηφίζω, ψήφισα. Θα πω στο φίλο. Διότι οι πολίτες τα θέλουν όλα. Θέλουν και τον Μητσοτάκη που δήθεν δηλώνει ότι θα πάει μπροστά η Ελλάδα και η οικονομία θα προχωρήσει. Θέλουν όμως τη μη υποχρεωτικότητα. Θέλουν και τα υπόλοιπα. Και το σύστημα υγείας δεν πάνε μαζί αυτά. Πρέπει να το ξέρουν. Το σύστημα υγείας, αν το θέλουμε να βοηθήσει την κοινωνία, κοστίζει. Κοστίζει πολύ. Ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα, λέει, κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Αν δείτε τι συμβαίνει στα γυμναστήρια με αυτή την ψευδέστηση ασφάλειας που έχουμε οι εμβολιασμένοι, θα φρίξετε. 200 άτομα σε κλειστό χώρο χωρίς μάσκα. Ακούστε. Πιστεύω ότι αίσθημα ασφάλειας του εμβολιασμένου δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι καταρχάς είναι κουφιοκεφαλιά, είναι βλακεία. Πώς έχεις αίσθημα ασφάλειας αφού ξέρεις ότι και οι εμβολιασμένοι κολλάνε, μεταδίδουν, μπορεί να το πάνε στο σπίτι τους. Μέτρα προστασίας πρέπει να υπάρχουν. Το γυμναστήριο, αν είναι ευάερο, αν είναι ανοιχτά όλα τα παράθυρα και πολύ αραιά ο ένας από τον άλλον και με πολύ εξαντλητικά ωράρια ώστε να είναι μεμονωμένοι οι γυμναζόμενοι ένας-δύο σε ένα χώρο 50 τετραγωνικών, δέχομαι να λειτουργούν. Αλλιώς, παιδιά, υπάρχει θέμα. Τι θέλω, δηλαδή, ξέρετε τι δεν θέλω. Δεν θέλω να συζητάμε και να αναμαθάμε πράγματα που είναι γνωστά σε όλους. Μισό λεπτό. Εσείς έχετε δίκιο. Δεν ναι. θέλω να παρεμβαίνω σε. Έχετε δίκιο, αλλά ακούστε, κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Όταν η συζήτηση επικεντρωνόταν, σας πάρω εγώ ένα άλλο πιο τρανταχτό παράδειγμα, στην εστίαση. Επικεντρώνεται στο ύψος του πλαστικού στον εξωτερικό χώρο και όχι στο αν υπάρχουν συστήματα εξαερισμού σωστού που το λέγανε οι επιστήμονες στην αρχή της πανδημίας και το εγκαταλείψαμε όλοι. Με συγχωρείτε, ο πολίτης φταίει? Είπαμε ότι ο πολίτης δεν φταίει πουθενά. Ο πολίτης ακούει και έχει υπομείνει. Φταίνε οι επιστήμονες και φταίνε και οι άνθρωποι που κυβερνούν. Αυτοί φταίνε. Εμείς φταίμε. Δεν φταίει κανένας πολίτης. Λέει εδώ ο Περικλής, ξέρετε, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, πως οι οικογένειες των υγειονομικών που δεν έκαναν εμβόλιο, είτε γιατί δεν ήθελαν, είτε γιατί είχαν άλλα προβλήματα, έχουν παιδιά χωρίς ασφάλιση αυτή τη στιγμή. Βάζει ένα κοινωνικό θέμα εδώ. Και εγώ τι να πω σε αυτό. Το ρωτήσουν στον κύριο Μητσοτάκη, σε μένα τι το ρωτάτε. Άλλος εδώ, ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, λέει, ξέρω ότι παρακολουθείτε και είστε και σημείο αναφοράς στη διεθνή βιβλιογραφία. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι χώρες με πολύ ψηλότερη εμβολιαστική κάλυψη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Σιγκαπούρη, έχουν έξαρση κρουσμάτων και μέλη της Επιτροπής λένε ότι μόνο με το εμβόλιο δεν λύνεται το θέμα της πανδημίας? Δεν με προβληματίζει, γιατί το γνωρίζω, να πείτε στο φίλο. Το γνωρίζω και τον καρίζω εδώ και πολύ καιρό από τις πρώτες συνομιλίες που είχαμε. Άλλος ακροατής. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, έχετε ρίξει καμιά ματιά τι γίνεται με το καθεστώς και το σύστημα της κίτρινης κάρτας? Μήπως έχει ατονίσει ή είναι η ιδέα μου? Δεν με αφορά. Σε ό,τι με αφορά, εγώ στέλνω κίτρινες κάρτες. Από εκεί και μετά δεν έχω καμία δημόσια θέση για να ελέγχω. Ναι, αν γνωρίζετε όμως, υφίσταται λειτουργία. Δεν γνωρίζετε. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε,
Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, επειδή εκτός από την προσέγγιση που κάνει για την κοινωνία, ξέρω ότι παρακολουθείτε επισταμένως και επιστημονικά το ζήτημα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη σας, σε σχέση με τη συμπεριφορά του ιού και της νόσου, έχουμε νέα δεδομένα αισιόδοξα, ανησυχητικά, που δημιουργούν προβληματισμό, επειδή όλο και πυκνώνει και η συζήτηση για τις πολυπαραγωγικές επιπτώσεις της νόσου. Τελικά πού βρισκόμαστε? Εγώ δεν είμαι πανεπιστήμονας. Εγώ ξέρω ότι ο ιός δεν είναι περισσότερο τοξικός και ξέρω επίσης ότι οι εμβολιασμένοι νοσούν λιγότερο, πεθαίνουν λιγότερο, διασωληνώνονται πολύ πιο σπάνια. Άρα λοιπόν, τοξικότητα του ιού σε επίπεδο που να τρελάνει τις κοινωνίες εγώ δεν βλέπω. Αυτό που βλέπω είναι μεγάλη βαθιά πίστη σε ένα ψέμα ότι το εμβόλιο είναι πανάκια, και αυτή η πίστη δημιούργησε τεράστιες συνθήκες και θα δημιουργήσει κι άλλες για συγχρονισμό, για μείωση του επίπεδου των μέτρων ατομικής προστασίας, οι οποίες φέρνουν μικρές ή μεγάλες αναζωπηρώσεις. Για μένα ο ιός, όσο καλλιεργείται μέσα στα σώματα του πληθυσμού των ανθρώπων, ή θα γίνει πολύ τοξικό, αλλά τότε θα σκοτώσει μερικούς και θα εξαφανιστεί αυτή η μετάλλαξη η τοξική, δεν θα μεταδοθεί, ή εφόσον μεταδίδεται πιο συχνά, συνήθως μεταδίδεται πιο συχνά γιατί δεν σκοτώνει πιο συχνά. Επομένως, αυτό που βλέπω είναι αισιόδοξο εγώ, ότι σιγά σιγά ο ιός θα γίνει ενδημικός. Βοηθούσεις της καλλιέργειάς του μέσα στα σώματα των ανθρώπων και βοηθούντος και του εμβολίου. Όχι ότι θα εξαφανιστεί. Θα γίνει ενδημικός, θα έχουμε μερικά κρούσματα. Αν κρατάμε μέτρα ατομικής προστασίας, εμβολιάσουμε τις αιρέες πάσχοντες και κυρίως τα άτομα μεγάλων ηλικιών, για μένα όλους μετά τα 20, τότε θα δείτε ότι ο ιός θα δίνει μερικά κρούσματα όπως η γρήπη. Και η γρήπη δίνει θανάτος, ακόμη και σήμερα. Επομένως αυτό βλέπω. Βλέπω βέβαια όχι την αρχή του τέλους, όπως είπε ένας πανεπιστήμονας από την Αμερική. Βλέπω το τέλος της αρχής. Δηλαδή θα έχουμε ένα δρόμο 2 ετών, 3 ετών με τέτοια πισωγυρίσματα της πανδημίας. Αλλά η ματιά μου είναι αισιόδοξη. Πριν κλείσουμε, έρχεται ένα συνδυαστικό ερώτημα από το χώρο της υγείας και επειδή σας θεωρούν από τους εμπειρότερους, λένε το εξής. Το συνθέτω για να απαντήσετε από κοινού. Ο κύριος Βλαχογιαννόπουλος επαναλαμβάνει σήμερα ότι όλοι και μπορούν να μολύνουν και μπορούν να μολυνθούν. Όλοι ανεξαιρέτως. Άρα αναρωτιέμαι, λέει εγώ, ποια η διαφορά του εμβολιασμένου ή ανεμβολίας του γιατρού και ιδίως προς τον ασθενή είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Και την ίδια στιγμή μεγάλη μερίδα ιατρών εκτός εσύ βρίσκεται. Προσθέτω εδώ ότι μας λέει ο άλλος υγειονομικός. Μιλάμε για εξειδικευμένο προσωπικό. Στη χώρα λείπαν 15.000 οργανικές θέσεις και εμείς διώξαμε άλλες 10.000. Ακούστε κάτι. Αυτός που διώξαμε δεν είναι όλοι εξειδικευμένοι σε ΜΕΘ. Είναι και σε απλά κρεβάτια εξειδικευμένοι. Είναι και νοσηλευτικό, είναι και προσωπικό και τραυματιοφορείς κλπ. Το σύνολο διώξαμε. Δηλαδή έδιωξε η κυβέρνηση, όχι εγώ. Από εκεί και μετά μην τα γενικεύουμε, δεν είναι τα ίδια. Εγώ δεν θέλω να εφαρμοστεί μια τέτοια λογική στην κατεύθυνση του μη εμβολιασμού. Θαραλέα είπα ότι τα εμβόλια κάνουν παρενέργειες, αλλά η στάθμιση του κινδύνου είναι υπέρ του εμβολίου. Επομένως υπάρχει διαφορά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά. Ξέρω ότι οι υγειονομικοί θα προστατευτούν λίγο παραπάνω, θα προστατευτούν καλύτερα. Επομένως και μη εμβολιασμένοι η πιθανότητα να μολυνθούν όντως είναι μικρότερη από ότι είναι στο γενικό πληθυσμό που βγαίνει στο λιανεμπόριο, που βγαίνει στις κοινωνικές συναναστροφές. Αλλά θα μολυνθούν. Θα μολυνθούν και θα νοσήσουν. Επομένως για μένα δεν είναι ίδια. Το να βλέπω μέσα από αυτή τη λογική να εξισώνεται ο μη εμβολιασμένος με τον εμβολιασμένο με εκνευρίζει, γιατί θεωρώ ότι στο βάθος υπάρχει η λογική του μη εμβολιαζόμαστε. Μες. Αυτό δεν το δέχομαι εγώ.
Δεν το δέχομαι. Έχω αναγκαστεί δύο φορές, μία σε υγειονομικό, γιατί είμαι και εγώ άνθρωπος, και μία σε ασθενή, να πω, θα το τονίσω, η μεν υγειονομικός είχε ένα πρόβλημα υγείας και η ασθενής άλλο ένα τόσο πρόβλημα, και στηρίχτηκαν στην κοινή υπουργική απόφαση, η οποία για μένα είναι λάθος. Αλλά εγώ υποχρεώθηκα και στις δύο αυτές κυρίες να γράψω ότι μπορεί να εξαιρεθεί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Αν με ρωτάτε, δεν θέλω να το ξανακάνω. Δεν είναι δική μου αυτή η λογική. Εμένα η λογική μου είναι, είσαι γιατρός, θα εμβολιαστείς ή θα φύγεις. Πείτε και κάτι τελευταίο πρακτικό που το ρωτούν πολλοί από το χώρο της εστίασης. Κατά τη γνώμη του κυρίου Βλαχογιαννόπουλου, σε ένα κλειστό χώρο, όπου πλέον μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι με επίδειξη μοριακού rapid, ποια θα ήταν η σωστή συμπεριφορά? Μάσκες και τι αποστάσεις? Πλήρως μέσα ή όχι? Λοιπόν, η σωστή συμπεριφορά θα ήταν το προσωπικό να είναι εμβολιασμένο. Καταρχάς, να πω εγώ κάτι πριν πείτε εσείς. Καλό σύστημα εξαερισμού. Συνεχίστε τώρα. Δεν ξέρω το σύστημα εξαερισμού τι σημαίνει. Σας λέω μόνο ένα πράγμα, γιατί δεν ξέρω τεχνικά ζητήματα. Αν το σύστημα εξαερισμού είναι μέσω air condition, αυτό είναι ανακύκλωση του ίδιου αέρα. Γι' αυτό είπα καλό σύστημα. Λοιπόν, μάλιστα. Από εκεί και μετά, συστήματα εξαερισμού όπου φιλτράρεται ο αέρας θέλει τεράστιες πιέσεις για να κρατήσει ιούς. Και αυτές είναι μόνο οι πιέσεις που έχουν τα συστήματα κλιματισμού των αεροσκαφών. Δεν υπάρχει επίγειο σύστημα κλιματισμού τυπικό air condition, ό,τι φίλτρο και να βάλεις. Ζήτημα πρώτον. Ζήτημα δεύτερον, να εμβολιαστεί το προσωπικό. Εγώ θεωρώ ότι ασενγεί μπροστά μου ένας κύριος που με σερβίρει, έτσι, και φοράει τη μάσκα όταν με σερβίρει, όταν δουλεύει την κατεβάζει κάτω από το πηγούνι, ασελγεί σε μένα. Πρώτα λοιπόν θα έλεγα εμβολιασμός του προσωπικού. Δεν δέχομαι εγώ να πάω σε κλειστό χώρο. Θα πάω γιατί δεν φοβάμαι, γιατί ξέρω ότι και να νοσήσω, το πιστεύω αυτό, δεν θα νοσήσω θανατηφόρα. Θα πάω, αλλά ξέρω ότι με κοροϊδεύουν και δεν θέλω να με κοροϊδεύουν. Και για τις αποστάσεις που ρωτάνε εδώ... Ότι πρέπει να υπάρχουν αποστάσεις, ναι. Το ένα τραπέζι πρέπει να είναι 2 μέτρα τουλάχιστον από το άλλο. Άρα, να υπάρχουν αποστάσεις. Άρα δεν είστε στο 100% της πληρότητας εσείς σε αυτή τη φάση? Όχι, όχι, πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Δεν δύναται να έχουμε 100. Δεν δυνάμεθα. Ούτε εσείς θα πάτε, κύριε Βακίνη. Είμαι σίγουρος. Και όσο σας βοηθάει ο καιρός της Κρήτης, έξω θα τον πίνετε τον καφέ σας. Είμαι σίγουρος. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους συμπολίτες μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και μας κοροϊδεύουν. Εγώ θα πάω σε εσωτερικό χώρο γιατί δεν φοβάμαι να πεθάνω. Ξέρω όμως ότι μπορεί να νοσήσω. Και ξέρω ότι μπορεί να μολυνθώ από τον ανεμβολίαστο υπάλληλο της εστίασης. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Και δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε πια όταν έχουμε 16.000 θανάτους. Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος. Αλλά δεν φταίμε κι εμείς. Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Γεια σας.